Χαίρετε! Καλησπέρα! Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έχω τελειώσει με τη συγγραφή του βιβλίου, το πρώτο στάδιο δηλαδή. Έχει γραφτεί το βιβλίο και είναι έτοιμο να σταλεί στον εκδότη. Ε, την άνοιξη του 2021 θα κυκλοφορήσει, γιατί περνά διάφορα στάδια ένα βιβλίο από την ώρα που το παραδίδει το πρωτόλοιο συγγραφέας μέχρι να βγει. Και έτσι είμαι σε θέση να αρχίσω ξανά να κάνω vlogs από τα παλιά emails, τα οποία περιμένουν πάρα πολύ καιρό. Αυτό το vlog που θα κάνουμε απόψε, η κοπελιά είχε στείλει την επιστολή 17 Δεκεμβρίου 2019. Και σήμερα που ανεβαίνει είναι 25 Νοεμβρίου 2020 να μας ζήσουν οι Κατερίνες, είναι τις Αγίες Κατερίνες σήμερα και πάμε να μιλήσουμε για χειριστικούς γονείς σε ενήλικο παιδί. Έτσι έχει γράψει η φίλη αυτό τον τίτλο έχει, βα... έχει βάλει «Χειριστική γονή σε ενήλικο παιδί». Εγώ όμως έχω αλλάξει τον τίτλο και τον έβαλα «Οι γονεί μου είναι υπερπροστατευτικοί και χειριστική. Χαίρετε κυρία Θέκλα, σας ευχαριστώ προσωπικά για όλα τα βίντεό σας γιατί μας αφαιρείτε τις παροπίδες και μας απελευθερώνετε. Κυρία Θέκλα, πείτε σας παρακαλώ μια γουλιά καφέ γιατί η δική μου ιστορία είναι περίεργη. Ο καφές είναι πάντα αναχείρας Βρεθήκατε μια γουλιά καφέ. Καταρχάς να διευκρινίσω ότι σας γνώρισα στο YouTube μέσω της μητέρας μου, η οποία σας παρακολουθούσε συστηματικά, μέχρι που μια μέρα απλά έκανε στροφή 180 μοιρών και ούτε θέλει να ακούσει για ψυχολογία. Α... είμαι μια κοπέλα 20 ετών, πέρασα σε μια αξιόλογη πανεπιστημιακή σχολή, από την οποία πήραμε τα γραφή για την κοντινότερη πόλη, για να βρίσκομαι κοντά στους γονεί μου, όπως αυτή ήθελα. Οι γονεί μου με μεγάλωσαν με αξιοπρέπεια και δεν μπορώ να πω πως μου έλειψε κάτι βασικό. Παρόλα αυτά, πάντοτε τους θεωρούσα υπερπροστατευτικούς και προβληματιζόμουν. Αφού ήδη, όταν απέκτησα κινητό, ενώ ήμουν στην εφηβεία, μου έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο σε όλες τις σελίδες μέχρι που έγινα 18 χρονών και έπαψα να το επιτρέπω. Δηλαδή σταμάτησε στα 18 σου να επιτρέπεις να ελέγχουν το κινητό σου. Δεν μου επέτρεπαν να πηγαίνω σε σχολικές εκδρομές. Μη τυχόν και πάθουμε κάποιο αυτοκινητιστικό ή τους χρειαστώ και δεν είναι εκεί. Και άλλα πολλά που τώρα μου διαφεύγουν. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι γονεί σου έχουν μόνο εσένα και είναι υπερπροστατευτικοί. Χωρί να σημαίνει ότι άμα έχει ένα παιδί μόνο, πρέπει οπωσδήποτε να είσαι υπερπροστατευτικό. Τόσο καιρό κρατούσα μέσα μου ένα παιδί. Η εφηβική επανάσταση μου μου βγαίνει το τελευταίο εξάμεινο στο οποίο σταμάτησα και αν ανέχουμε πράγματα. Αυτή η ξαφνική αλλαγή μέσα μου συνέβη αφού συνειδητοποίησα ότι έχω ψυχοσωματικά με το στομάχι μου από τα 12 περίπου. Τι μου θυμίζεις τώρα. Μου θυμίζεις την περίοδο που ήμουν πολύ νεαρή ψυχολόγος στην Πάφο και που έβλεπα κάποιες φορές και παιδιά. Θυμάμαι ένα κορίτσι το οποίο ήταν 14-15 ετών τότε, η οποία ερχόταν κοντά μου, την έφερναν οι γονεί τη κοντά μου, γιατί παραπονιόταν συνεχώ για πόνου στο στομάχι. Στο τέλο τη μέρα, καταλάβαμε τότε μαζί με την κοπελιά εκείνη ότι το θέμα τη δεν ήταν το στομάχι τη. Εννοείται ότι τη είχα συστήσει και σε αυτήν και στου γονεί τη και είχαν πάει σε όλου του Είχαν κάνει όλε τι ιατρικέ εξετάσει που έπρεπε, είχαν πάει σε γαστρεντερολόγο, είχαν κάνει αναλύσει αίματο, οποιαδήποτε άλλη εξέταση ε, κάνει κάποιο για να ελέγξει την υγεία του γαστρεντερικού συστήματο. Και στο τέλο καταλήξαμε στο ότι ο λόγο για τον οποίο ένιωθε αυτού του πόνου στο στομάχι, πόνουσε την κοιλιά τη, ήταν ψυχολογικό. Και εκεί προσπά... προσπάθησα τότε νεαρή ψυχολόγο να συνεργαστώ με του γονεί τη, οι οποίοι ήταν πολύ αντίθετη, πολύ αρνητική σε αυτό. Και θυμάμαι μια μέρα, μου χτυπάει το κουδούνι και έρχεται με τη βαλίτσα τη. Σε τι κάνει εσύ εδώ, μου λέει: Θέλω να με την κυρία Θέκλα. Πρέπει να 15 ετών. Εννοείται πω την έστειλα πίσω να πάει στου δικού τη, δεν μπορεί η ψυχολόγο να υιοθετήσει το παιδί. Όμω είναι μια ιστορία αυτή που μου έχει μείνει έτσι πολύ έντονα μέσα μου. Η κουπέλα αυτή είναι καλά σήμερα, Είχε κάνει την ψυχοθεραπεία τη τότε. Από ό,τι μου είπε εκ των υστέρων, πήγε και σε άλλη ψυχολόγο. Ήταν μεγάλο που εγώ πλέον είχα μετακομίσει αλλού, ήμουνα σε άλλη πόλη. Αλλά αυτό μου θυμίζει η ιστορία σου με το, με το ψυχοσωματικά. Στα 17 μου άρχισα να έχω κρίσεις πανικού με δύσπνοια, φόβο αλλεργία. Ω, oh, αυτό το έχω κι εγώ. Όταν πάθαινα κρίση πανικού, αυτό είχα, φόβο αλλεργία θανάτου, ζαλάδες, ταχυπαλμίες κτλ, τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με παθολογικά αίτια. Άρχισα να φοβάμαι να πηγαίνω ακόμη και βόλτα και ας είχα μαζί μου δικούς μου ανθρώπους. Φοβόμουν να μπω σε λεωφορείο. Κάθε φορά που έμπαινα, σε λεωφορείο δηλαδή, με έπιανε πανικός και κατέληγα να καλέσω στο τηλέφωνο κάποιον δικό μου να με καθησυχάσει. Συνήθως τον πατέρα μου. Τώρα τελευταία έχω πολύ χαμηλή αυτοκτίμηση και το εννοώ δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και αμφιβάλλω για όλα όσα κάνω, για το αν είναι σωστά ή όχι. Να οι συνέπειε της υπερπροστατευτικότητας των γονέων προς το παιδί. Επηρεάζομαι πολύ από τις απόψει των γύρω μου και χάνω την προσωπικότητα μου. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να επαναστατήσω για να βρω τον εαυτό μου. Αυτή είναι η υγιής αντίδραση. Όταν μας βγαίνουν ψυχοσωματικά και ψυχολογικά θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν... Με την καταπίεση που δεχόμαστε στο περιβάλλον μας, η υγιής αντίδραση είναι να επαναστατήσουμε. Οι γονεί μου δεν είχαν συνηθίσει να με βλέπουν να αντιδρώ. Πάντα ήμουν καλό παιδί, όπω λένε, ενώ τώρα είμαι αχάριστη για ό,τι μου προσέφεραν και του απαξιώνω. Διαρκώ κατηγορούν το φίλο μου ότι μου βάζει λόγια, για τους... ότι μου βάζει λόγια. ή του γονεί του, δηλαδή του παππούδε και τι γιαγιάδε. Υπάρχει συνέχεια μια απειλή επικοινωνία με του παραπάνω και ότι θα κάνουν φασαρία σε εκείνους γιατί αυτοί φταίνε. Δηλαδή σε απειλούν, θα κάνουν φασαρία στο φίλο σου ή θα κάνουν φασαρία στον παππού σου ή φασαρία στη γιαγιά σου επειδή αυτοί φταίνε που εσύ έχει σηκώσει κεφάλι. Το πανεπιστήμιο είναι περίπου 70 χιλιόμετρα από το σπίτι και θέλουν όσο σπουδάζω να πηγαίνω έρχομαι καθημερινά και όχι να μένω εκεί. Θέλουν να επισημοποιήσω τη σχέση μου ή αλλιώ να τελειώσω, να την τελειώσω. Πράγμα που όπω διάβασα στο βιβλίο σα βιώσατε κι εσεί. Ναι, αλλά εγώ το βίωσα το 1995 αυτό το πράγμα, εσύ το βιώνει τώρα το 2020. Δηλαδή πόσα χρόνια μετά, μ? 30 χρόνια μετά. Εν ολίγης έχουν ένα πλάνο ζωής μου στο μυαλό τους, επιθυμούν, ε, νο, νο, όχι 30 χρόνια μετά, 25 χρόνια μετά, καλά τα μαθηματικά μου είναι, έχω και φίλοι μαθηματικό, έχω και συγγενή μαθηματικό, να δούμε τι θα γίνει. Εν ολίγης έχουν ένα πλάνο ζωής μου στο μυαλό τους, επιθυμούν, έχω ένα πλάνο ζωή μου στο μυαλό του, το οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσω. Σαν πω και είναι η δική του, δική τους η δικιά σου η ζωή. Προβολέ. Αποθυμένο. Φτάσαμε να μι, μιλάμε πολύ άσχημα ένα στον άλλο ή και να μην μιλάμε για μέρε. Αντιλαμβάνουμε με τη φτωχή μου γνώση στη ψυχολογία ότι οι, οι, οι δικοί μου γίνονται χειριστικοί. Όχι μόνο χειριστικοί. Επεμβατικοί, υπερπροστατευτικοί, ψυχικά κακοποιητικοί θα έλεγα. Πράγμα που από όσο διάβασα έχει σχέση με κακό γάμο ή προβλήματα γάμου. Όχι απαραίτητο. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Θέλω τη συμβουλή σα, κυρία Θέκλα μου. Εμπιστεύω με την εμπειρία σα. Σα αγάπησα ήδη. Αγάπη μου, με αγάπησε. Ελπίζω να μην με μίσησε που μου πήρε ένα χρόνο σχεδόν. Εντεκάμιση μήνε για να κάνω το email σου, vlog. Συγχώρεσε με και με κόρη μου. Λοιπόν, η υπερπροστατευτικότητα και η παρεμβατικότητα στη ζωή ενός έφηβου παιδιού. Γιατί στα 20 χρόνια είσαι έφηβη. Τώρα πρέπει να είσαι 21 μέχρι να σου κάνω τον και εγώ το βλόγκ. Ακόμη είσαι έφηβη. Είσαι νομικά ενήλικη, είσαι νο... νομικά έχεις ενηλικιωθεί, αλλά ακόμη είσαι στην εφηβεία. Ε, γιατί έχουμε εξηγήσει πολλές φορές εδώ στο κανάλι, αυτή την καινούργια γνώση μας έχει δώσει ο δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, ότι η πλήρης εξέλιξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου ολοκληρώνεται περίπου γύρω στα 26 χρόνια. Όταν ένας γονιός είναι υπερπροστατευτικός, απαγορευτικός, παρεμβατικός, επεμβατικός στη ζωή του έφηβου παιδιού του, τότε αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνο προβλήματα στο παιδί του. Και ήδη μας έχεις περιγράψει και μας έχεις καταγράψει πολύ γλαφυρά τα θέματα που σου έχουν προκύψει, τα ψυχοσωματικά, τα οποία είναι ενδεικτικά για το ότι πρέπει να κάνεις κάτι και ευτυχώς έκανες κάτι, ευτυχώς άρχισες να αντιδράς, ευτυχώς άρχισες να επαναστατείς. Δεν μας νοιάζει αν κατηγορούν τους γονείς τους, 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 γονείς τους αν κατηγορούν το φίλο σου για την αντίδρασή σου. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό μα μας ενδιαφέρει είναι ότι εσύ έκανες το υγιές. Έκανες το ορθό. Αντί να υποκύψεις και να καταλήξεις σε μια κατάσταση που να είσαι καταθλιπτική, φοβική και καταπιεσμένη και να χάσεις την ψυχική σου υγεία και να χάσεις και τη δυνατότητα σου για να εξελιχθεί στη ζωή σου, ε, άρχισες να επαναστατείς. Καταρχά 65-70 χιλιόμετρα απόσταση, δηλαδή να χρειάζεσαι με το λεωφορείο να πα μια-δύο ώρε, δεν ξέρω πόσε ώρε κάνει, μια ώρα έστω από τη μια πόλη στην άλλη για να σπουδάσει, κατά τη γνώμη μου, εάν δεν υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, που να μην μπορούν οι γονεί σου να, να πληρώσουν μια εστία ή ένα μικρό στούντιο κάπου να μένει, είναι υπερβολή. Και θεωρώ ότι ακόμη κι αν είσαι. Σε κοντινή πόλη το να μένει μόνη σου θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στην ανεξαρτητοποίησή σου. Κάτι το οποίο φοβούνται οι γονεί σου. Φοβούνται να γίνει ανεξάρτητη. Σαν να κρατιούνται από πάνω σου να θέλουν να παραμείνει παιδί για να του έχει ανάγκη. Αυτέ φυσικά τις, ε, τις διεργασίες δεν τις αντιλαμβάνονται. Δεν συνειδητοποιούν ότι παρεμβαίνουν στην ανεξαρτητοποίηση του παιδιού τους και ότι το κάνουν με τέτοιο τρόπο το οποίο μπορεί να κάνει ζημιά στο παιδί του. Άμα του ρωτήσουμε, θα πούμε: Εγώ αγαπάω το παιδί μου και εγώ θέλω το καλό του παιδιού μου. Αλλά γίνεται να μην αφήσει το παιδί σου να πάει εκδρομή, σχολική εκδρομή, γιατί μπορεί να πάθει κάτι. Δηλαδή, μιλάμε για φοβία. Τώρα, δεν ξέρω πώ είναι η μεταξύ του σχέση. Μπορεί η μεταξύ του σχέση να είναι πολύ καλή, γιατί αφού και οι δυο συμφωνούν σε αυτά που κάνουν, έτσι όπω τα γράφει. Σίγουρα όμω η σχέση του με τον εαυτό του δεν είναι καλή. Χρειάζονται ψυχοθεραπεία οι σου άμεσα. Και ίσω αυτό είναι και ο λόγο που η μάνα σου σταμάτησε να βλέπει τα βίντεο. Παρόλο που. Ούτε ξέρω ποια είναι η μάνα σου, το yeah. μεταξύ. Παρόλο που λε ότι αυτή σου σύστησε το κανάλι μα. Προφανώ θα με είχε ακούσει κάποια τη φορά να λέω τι απόψει μου που είναι διαχρονικέ. Ότι αφήνουμε τα παιδιά μα να ενηλικιωθούν. Ότι του δίνουμε χώρο για να εξελιχθούν και να είναι ανεξάρτητα. Και θα σου είπε: η τρελή, Οι ψυχολόγοι είναι τρελοί. Οι ψυχολόγοι είναι τρελοί. Τι είναι αυτέ οι βλακίε που λέει αυτή. Απαπαπαπα. Σταματώ. Λοιπόν. Ε... Καταρχά, εκτό και αν υπήρχαν σοβαροί οικονομικοί λόγοι, δεν έπρεπε να σε πιέσουν να έρθει πιο κοντά στην πόλη σου και να μένει μαζί του ενώ είσαι φοιτήτρια. Είναι αφύσικο να μένει μαζί του ενώ είσαι φοιτήτρια τη στιγμή που σπουδάζει σε κάποια άλλη πόλη. Και επίση, λε ότι έχει περάσει σε ένα αξιόλογο πανεπιστήμιο και σου είπαν και του το άκουσ, άκουσε εσύ να πάρει μεταγραφή σε ένα πιο κοντινό πανεπιστήμιο σε εσένα. Ούτε αυτό ήταν καλή ιδέα. Φυσικά ήσουν 18 ετών. Οπότε 18 ετών ίσω να μην μπορούσε. Όχι, ίσω σίγουρα δεν μπορούσε να αντιδράσει όπω αντιδράσει τώρα. Η γνώμη μου, κόρη μου, είναι να συνεχίσει με την επανάστασή σου. Είναι κρίμα που οι γονείς σου δεν συμβαδίζουν μαζί σου, γιατί θα χάνουν την ευκαιρία ουσιαστικά να μπορέσουν να σε προστατεύσουν. Γιατί ο ρόλο του γονιού, όταν το παιδί είναι στην εφηβεία, λίγο πριν την νεότητα, ή στην αρχή τη νεότητα, τέλο πάντων, αλλά ψυχολογικά στην εφηβεία όταν ενηλικιωθεί νομικά. Ο ρόλος του γονιού είναι να είναι εκεί με διακριτικότητα, ούτω ώστε αν το παιδί έχει κάποια ανάγκη, να μιλήσει για κάτι που το απασχολεί, να μιλήσει για ένα πρόβλημα που έχει, να μιλήσει για ένα κίνδυνο που αντιμετωπίζει, να μπορεί να προστρέξει στο γονιό και να πάρει ουσιαστικά βοήθεια. Ενώ εσύ τώρα που αναγκάζεσαι να τσακωθεί μαζί του, να κάνει ολόκληρη επανάσταση για να μην σε πιέζουν, Άμα σου συμβεί κάτι το οποίο θα σε, θα σε βάλει σε κίνδυνο ή κάτι που θα σε προβληματίζει, πώς θα, πώς θα πας να τους το πεις? Πώς θα πας να μοιραστεί με τους γονείς σου ότι μου συνέβη και αυτό και αυτό και αυτό. Μ? Κυρία μητέρα της η οποία παρακολουθούσε το κανάλι μας και μετά έφυγες. Αντιλαμβάνεσαι ότι με αυτόν τον τρόπο αποδιώχνεις το παιδί σου από σένα και δεν το φέρνεις κοντά σου. Οι μητέρε και οι πατεράδε, οι οποίοι είναι επικριτικοί και οι οποίοι παρεμβαίνουν στη ζωή των παιδιών του και είναι απαγορευτικοί, καταλήγουν στο τέλο να μην έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τα παιδιά του όταν αυτά του χρειάζονται, γιατί καταλήγουν να γίνονται ήδη εχθροί των παιδιών του, ενώ δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο οι γονεί να είμαστε εχθροί των παιδιών, και όταν υπάρχει μια πραγματική ανάγκη το παιδί του να μην του εμπιστευτεί για να του μιλήσει. Να ανησυχείτε ιδιαιτέρω όταν τα παιδιά σα δεν σα εμπιστεύονται. Και τα παιδιά σα πότε δεν σα εμπιστεύονται, όταν αρχίσετε εσεί να μην του εμπιστεύεστε. Γιατί προφανώ, απευθύνομαι στου γονεί σου τώρα και στον οποιοδήποτε γονιό που λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο, προφανώ όταν λε το παιδί σου πρέπει να ζει μαζί μου, δεν σε εμπιστεύομαι να ζήσει μόνο σου, δεν σε εμπιστεύομαι να πα μια εκδρομή μόνο σου, δεν σε εμπιστεύομαι να κάνει το ένα, δεν σε εμπιστεύομαι να κάνει το άλλο, του δίνει το μήνυμα ότι δεν τον εμπιστεύεσαι. Και ότι δεν το σέβεσαι. Ε, πώ θα σε εμπιστευτεί εσένα και πώ θα σε σεβαστεί εσένα. Πώ. Γιατί τη φίλη, κλείνω με αυτό, αγάπη μου σε παρακαλώ πολύ, κάνε ψυχοθεραπεία. Χρειάζεσαι τη ψυχοθεραπευτική σχέση, αν δεν έχεις ξεκινήσει ήδη, γιατί έχει και ένα χρόνο τώρα που, περιμένει περιμένεις να γίνει το email σου vlog, αν δεν έχεις ξεκινήσει ήδη να κάνεις ψυχοθεραπεία για να έρθει η σχέση σου με τον ψυχολόγο σου, να καλύψει τα κενά που, αφήνουν οι σχέσεις, που έχουν αφήσει, που έχει αφήσει η σχέση σου με τους γονείς σου. Και για να έχεις κάποιον άνθρωπο, όταν έχεις κάποιο πρόβλημα, όταν έχεις κάποιο πραγματικό κίνδυνο, να μπορείς να απευθυνθεί. Ας α, αυτολογοκριθούμε όλοι οι γονείς, ας α, δούμε λίγο τον εαυτό μας και ας διαρωτηθούμε αν είμαστε πραγματικοί γονείς, που οι γονείς είναι αυτοί που αγαπάνε τα παιδιά τους, που σέβονται τα παιδιά τους, που εκτιμούν τα παιδιά τους και που είναι κοντά στα παιδιά τους. Δεν είναι τιμωροί, δεν είναι απαγορευτικοί και δέχονται. Ο φυσιολογικός γονιός, ο γονιός ο οποίος λειτουργεί υγιώς ψυχικά δέχεται την επανάσταση του παιδιού του και την απολαμβάνει και την επικροτεί και λέει τι ωραία είναι φυσιολογικό το παιδί μου επαναστάτησε όχι να απειλεί πως θα τα βάλει με τους γονείς του ή με τους, το φίλο του παιδιού του γιατί το παιδί επαναστάτησε mm? να χαιρόμαστε όταν τα παιδιά μας περνάνε την εφηβεία τους την ώρα τους αυτά για από μένα φιλιά